Η σημερινή συνάντηση έχει κύριο αντικείμενο τα ΣΕΜ, τα Συμβούλια Ένταξη Μεταναστών. Μας έχει επισκεφθεί από την Αθήνα, από την Επιστημονική Εταιρεία, ο κ. Γιορνάς Κώστας. Θα μας φωτίσει σήμερα ιδιαίτερα με τα προβλήματα γενικότερα των 13 περιφερειών της χώρας μας. Μας μεταφέρει την εμπειρία και τις καλές πρακτικές. Επομένως, εμείς έχουμε καλέσει σήμερα όλους τους φορείς, έχουμε καλέσει τους προέδρους των ΣΕΜ, της Λάρισας, της Καρδίτσας, του Παλαμά και γενικότερα τους Δήμους της Φαρκαδόνας, Καλαμπάκης, τους δικούς μας Δήμους. Επομένως, όλοι μαζί σε αυτό το σημερινό εργαστήρι θα καταθέσουμε τις απόψεις μας, θα καταθέσουμε τους προβληματισμούς μας για να μπορεί να αναδειχθεί μέσα από αυτήν τη διαλογική συζήτηση η καλύτερη πρακτική την οποία εμείς θα πρέπει να κληθούμε αργότερα με ένα πανελλαδικό δίκτυο, προκειμένου να καταθέσουμε τις καλύτερες πρακτικές για την αντιμετώπιση, για την καλύτερη αντιμετώπιση και τη λύση των προβλημάτων αυτών των ανθρώπων που λέγονται μετανάστες. Και ποιος είναι ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών? Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών δημιουργούν έτσι ένα δίκτυο πανελλαδικό για να μπορέσουμε αυτούς τους ανθρώπους να τους εντάξουμε στην κοινωνία μας. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλά μοντέλα ένταξης μεταναστών, όπως το γαλλικό μοντέλο που λέγεται αφομοίωση, για παράδειγμα, που ο ελληνικός πληθυσμός, όπου και να βρέθηκε μετανάστης, ποτέ δεν αφομοιώθηκε. Είναι το πολυπολιτισμικό μοντέλο, το οποίο και αυτό λέει ότι είναι ομάδες, δηλαδή η πολυπολιτισμικότητα σημαίνει ομάδες ανθρώπων μπαίνουν στην κοινωνία, Αλβανοί με τους Αλβανούς, Ρώσοι με τους Ρώσους κτλ. Και εμείς στην Ελλάδα θεωρώ ότι δεν έχουμε επιλέξει ένα μοντέλο πώς ακριβώς θα εντάξουμε τους μετανάστες. Επομένως, το ζητούμενο για όλο αυτό το εργαστήριο που γίνεται είναι να αναδειχθεί η καλύτερη πολιτική για να την εφαρμόσουμε στη χώρα μας. Ωραία.